αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρωτού άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν, κι άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε δια να τρώγετε και να πείτε, ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας. Τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον παρέδωκα και σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερ ημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου». Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, «Τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου». Διότι ως άκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστις τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου δια τούτο. Υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκους είναι ικανοί, διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν θέλομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ώστε αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε δια να φάγετε, περιμένετε αλλήλους, εάν δε της πεινάς τρώγει εν τη οικία αυτού, δια να μην συνέρχετε προς κατάκριστη. Τα δε λοιπά, όταν έλθω θέλω διατάξει, αμήν. Η λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, είχε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτήριζαν την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, αλλά και την Εκκλησία που οικοδομήθηκε από τον Χριστό επάνω στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών. Ήταν η διδαχή των Αποστόλων και μάλιστα Αποστολικός Πατέρας ανέφερε ότι πρώτα διαβαζότανε από τον Κήρυκα η Παλαιά Διαθήκη, ύστερα η Καινή Διαθήκη και ύστερα έμεναν στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν είναι η διδαχή των Αποστόλων. Το δεύτερο είναι η κοινωνία του αίματος και του σώματος του Χριστού. Το τρίτο είναι η κοινωνία μεταλλήλων. Κάθε Κυριακή μάλιστα είχαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία αλλά και μέχρι το 150 μετά Χριστό, αν θυμάμαι καλά, είχαν τις λεγόμενες αγάπες. Τρώγανε και μένανε κάθε Κυριακή όλοι μαζί. Και τέλος οι προσευχές, οι ομαδικές, οι εκκλησιαστικές, όπου λειτουργούσε το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου προς προτροπή, οικοδομή, αύξηση της Εκκλησίας του Χριστού. Η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δεν είναι μια τυπική διαδικασία, ούτε για τα παιδιά ένα χρυσό δοντάκι. Είναι μια ουσιαστική λατρεία. Γιατί? Γιατί πρώτα ενθυμούμεθα τη μεγάλη αυτή προσφορά του Πατέρα Θεού που έστειλε τον Χριστό, αλλά και τη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού που έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Το θυμόμαστε. Θυμόμαστε δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε την ψυχή του υπέρ ημών. Πέθανε δηλαδή για τις αμαρτίες μας. Πρώτον. Δεύτερον, καταγγέλουμε το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος που να καταγγείλει το θάνατο του Ιησού Χριστού ότι αδίκως απέθανε, γιατί αληθινά ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά αυτός απέθανε αναμάρτητος. Δεν ευρέθη δόλος στο στόμα του. Δεν ευρέθη αμαρτία στο κήρυγμά του και στη ζωή του. Αλλά λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Και εμείς καταγγέλουμε
φωνάζοντας ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων, κατακτονίων, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε γιατί ήταν αμαρτωλός, αλλά πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Έδωσε το σώμα του, έδωσε το αίμα του για να φύγουν από πάνω μας οι δικές μας αμαρτίες. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είναι λοιπόν μια ουσιαστική λατρεία. Και επειδή είναι ουσιαστική λατρεία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως θέλει ο Θεός πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι, θα τολμούσα ανοήτως, αφρόνως να πω, είναι ένα παράδειγμα της ετοιμασίας μας που πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Πρέπει προς ευλογία να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό, εάν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή μας, παραδείγματος χάρη κάποιος καπνίζει και δεν το έχει κόψει ακόμα, ο Χριστός θα του το κόψει όταν θα αναγεννηθεί, όταν τον επισκεφθεί ο Χριστός. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του μίσος, κακία, να μην πάρει σώμα και αίμα Χριστού. Εκτός αν σήμερα μετανοήσει ειλικρινά και δει το χέρι του Χριστού να του αφαιρεί όλες του τις αμαρτίες. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θα μετανοήσουμε ειλικρινά, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, γνωρίζοντες με τα βεβαιότητος ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Γνωρίζοντες με τα βεβαιότητος ότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος δε εις από μόνος του. Ο δίκαιος είναι αυτός που δικαιώνεται με το αίμα του Ιησού Χριστού. Διαπίστεως. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και είμαστε δίκαιοι κατά χάρη με τη θυσία του Χριστού. Δια της πίστεως και όχι εκ των έργων, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρξη. Η κοινωνία τώρα του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως ακούσαμε πάρα πολύ καλά, γίνεται με άρτο και με ίνο, τον οποίο προσευχόμαστε ο Θεός να τον ευλογήσει, τον άρτον εις σώμα Χριστού, και ο Θεός να ευλογήσει τον ίνον εις αίμα Ιησού Χριστού. Δεν γίνεται μετουσίωσης, αλλά δια της πίστεως, επί το λόγο του Κυρίου. Και επειδή ξέρουμε ότι μας λέει ο Κύριος, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας, σήμερα θα προσευχηθούμε να ευλογήσει τον άρτον τούτον σε σώμα Χριστού, και το πιστεύουμε ότι θα το κάνει ο Θεός, και να ευλογήσει το ποτήριον τούτον εις αίμα Χριστού, και θα το κάνει ο Χριστός. Επίσης, δεν θα κάνουμε την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού όπως μας κατέβει, αλλά όπως λέει η Γραφή. Γιατί εμείς πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν λέει να πάρουμε ένα δισκοπότηρο, να ρίξουμε μέσα ψίχουλα, μέσα σε κρασί και με νερό μάλιστα, και να το δίνουμε κουταλάκι-κουταλάκι. Ούτε λέει να πάρουμε όστια και να τη μοιράσουμε. Αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. Δεν ήτανε τη Μεγάλη Πέμπτη όταν έγινε ο δείπνος ο μυστικός του Χριστού και των μαθητών του, αλλά ο Κύριος του το αποκάλυψε. Και βεβαίως προς βεβαίωση του αποκεκαλυμένου Ευαγγελίου του είπε, θα πάω στους υπησιμωτέρους, γιατί αν ξεφύγω από το Ευαγγέλιο, τότε γνωρίζω ότι θα τρέχω ματέως. Για να μην ξεφύγω και τρέχω ματέως, θα πάω να το παραστήσω, να δω είναι έτσι όπως νομίζω όπως μου τα φανέρωσε ο Χριστός. Και επιβεβαίωσαν οι μαθητές ότι έτσι είναι, γι' αυτό με παρησία στέλνει την επιστολή του τώρα στους Κορινθίους και λέει, ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παραδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας τον Θεό, και ο Θεός ευλόγησε τον άρτον εις σώμα Χριστού, έκοψε πρώτον, διεμήρασε και είπε, τώρα όλοι μαζί λάβετε, φάγετε, γιατί αυτό είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον. Το σώμα μου δεν είναι σύμβολο,
Δεν είναι ο άρτος που συμβολίζει το σώμα του Χριστού. Είναι ο άρτος τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και έγινε και είναι σώμα Χριστού. Και τώρα εμείς τρώμε σώμα Χριστού. Το σώμα μου δεν είναι τροφή, λέει ο Χριστός. Και το αίμα μου δεν είναι πόσης. Τώρα λοιπόν τρώμε το σώμα του Χριστού. Και αφού εδείπνησαν, λέει η Γραφή, λαβών το ποτήριον ευλογήσας και ευχαριστήσας εις αίμα Χριστού, πάλι διεμήρασε και είπε όλοι μαζί, τώρα πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών. Δεν λοιπόν παίρνουμε κοινωνία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, αλλά παίρνουμε κοινωνία επειδή έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μας. Και έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μας με το αίμα του Χριστού, γιατί μετανοήσαμε. Εξομολογηθήκαμε τις αμαρτίες μας. Σταθήκαμε στην παρουσία του Θεού και ζητήσαμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει πάντα σημάς από πάση αμαρτίας. Εάν λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, τώρα θα σηκωθούμε για να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ποιοι πρέπει να είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα και πώς πρέπει να είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα. Θα ζητήσουμε λοιπόν να κάνει έλεος και χάρη ο Θεός σε όλους μας και να μας αξιώσει να λάβουμε μέρος προς ευλογία και ουχή προς κατάκριση στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό αδερφοί μας προσευχόμαστε, ο καθένας μόνος του για λίγα λεπτά, ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι να ετοιμαστούμε, να βρεθούμε δόκιμοι, άγιοι, καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, έτοιμοι για να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας προσευχόμαστε.